αυτό το λουλούδι είναι από εμένα για σένα. Λίγο έτσι οξύμωνο το γεγονός ότι υπάρχει λουλούδι μέσα σε όλο αυτό το τσιμέντο. Αλλά βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, όπως καταλάβατε. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε backstage τη νέα καμπάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ονομάζεται EU and Me. Ουσιαστικά είναι μια μικρή ιστορία ενός παιδιού. Δεν θα σας πω παραπάνω, γιατί πρέπει να βγει σωστά η καμπάνια. Και εμείς έχουμε έρθει εδώ πέρα για να πάρουμε το backstage του όλου πράγματος. Το EU and Me μας δείχνει πως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες 17 έως 35 χρονών μπορούν να επωφεληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους. Και αυτό ουσιαστικά θα γυριστεί σε 5 υπέροχα βίντεο, που το ένα από αυτά θα είναι πού? Στην Αθήνα! Κάθε ταινία πραγματεύεται κάτι διαφορετικό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιωσιμότητα, το digital, το mobility, τις επιχειρήσεις και την κατάρτιση. Αυτοί είναι οι πυλώνες που θα προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν τους νέους Ευρωπαίους πολίτες. Ακολούθησέ με να δεις πώς γίνεται ένα γύρισμα, αλλά ησυχία σου. Να μην τους αναστατώσω. Πώς ήταν η συνεργασία με τον Γιώργο Ζώη? Υπέροχη. Έλα, πρέπει να πεις κάτι. Εντάξει, παραπάνω. Έχω δουλέψει ξανά με τον Γιώργο τώρα. Εντάξει, ήταν ένα γύρισμα 5 ωρών. Γιατί έχει αναπτυχθεί ήδη μία σχέση. Είχαμε κάνει μια ταινία μεγάλου μήκους που ήμασταν ένα μήνα κάθε μέρα μαζί. Οπότε υπήρχαν οι βάσεις της επικοινωνίας. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο επόμενο location. Ένα διαλυματάκι, καταλαβαίνετε, για λίγο γύρω, σουβλάκια, μπιστέκια, λουκανικάκι. Και μετά? Μετά πάμε για γύρισμα. Πρέπει να πάρουμε δυνάμεις. Και ήρθαμε στο επόμενο location, όπου γίνεται χαμός. Ουσιαστικά γίνεται πάρτι, θέλετε να δείτε? Για πάμε να δούμε. Εδώ είναι το δεύτερο location, εδώ πέρα είναι ο σκηνοθέτης μας. Να μην τα δείτε πίσω. Εδώ πέρα είναι ο πιο ένα άνθρωπος που υπάρχει, γιατί πρέπει να κρατάει αυτή την κάμερα για πολλές ώρες, φεύγει με το που με βλέπει. Και εδώ πέρα είναι όλος ο πολύτιμος ο κόσμος δειμένος καταπληκτικά, γιατί είναι έτοιμος να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να χορέψει. Πάμε μου, σου αζί, Γιώργο Ζωή. Στο γύρισμα. And then you will answer me. Ok. Και από ποιον θα πάρω συνέντευξη? Από τον Φιλίπ και τη Στεφανή. Είναι στην παραγωγή, είναι Γάλλη, το καταλαβαίνετε, ήδη άλλαξε η προφορά μου και θα αποφασίσω να μιλήσω λίγα γαλλικά. Αν και δεν μπορώ, το ξέρω, είναι αδύνατον. Από τα δικά μου, με τη Ξαβά, Σαβαβιάν, Ασυζωνή, Τριβουστόν, Ασασέ. Pourquoi avez-vous choisi Γιώργο Ζωή? Ce film a pour thème des jeunes entrepreneurs. Nous sommes très heureux de faire ce film avec Yandé. Bravo. Good choice. What does the film say about living in European Union? The message of this movie is that if you're young and if you have an idea for your own business, the EU can help you finding finance and giving you support. Και μόλις τελείωσε η συνέντευξη και με τον Φιλίπ, κάναμε πριν με τη Στεφανή, και ουσιαστικά οι ερωτήσεις που έκανα ήταν
γενικά για ποιο λόγο γίνεται αυτή η παραγωγή, για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα γυρίσματα. Και ουσιαστικά αυτό που ακούμε είναι καταπληκτικό, γιατί όλο αυτό γίνεται επειδή πιστεύουν όλοι ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρύβεται στους νέους, στους ανθρώπους της ηλικίας 18-35, οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει όλες αυτές τις ενέργειες και εμάς που θέλουμε να κάνουμε καινούργια πράγματα και θέλουμε να κάνουμε καινοτόμες ιδέες και θέλουμε γενικά να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Περάστε ωραία. Υπέροχα, αξέχαστα. Γιατί θα χρειαστώ τρεις λέξεις, μόνο τρεις, για να περιγράψετε όλη την ταινία. Κουραστική, διασκεδαστική. Και νεανική. Και νεανική, ναι, μου έδωσε, με πήγε 20-30 χρόνια πίσω. Όπως καταλάβατε, μόλις μιλήσαμε με τον κύριο Νάσο. Και ο κύριος Νάσος με τρεις λέξεις περιέγραψε την ταινία. Πρώτον, κουραστική, λογικό. Δεύτερον, διασκεδαστική. Και τρίτον, νεανική. Το πιο σημαντικό. Ποιο είναι το θέμα της ταινίας? Το θέμα της ταινίας είναι πώς ένας νέος μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά του και να την κάνει δημιουργική. Πιστεύεις ότι οι νέοι θα ταυτιστούν με τον Άλεξ? Θα ταυτιστούν, γιατί ο Άλεξ αντιμετωπίζει στην ταινία ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί πρέπει να κάνει κάτι, μια δουλειά, την οποία δεν θέλει να κάνει. Πρέπει να πηγαίνει και να καθαρίζει σε ένα γυροκομείο. Αλλά κάπως μέσα από μια σπόντα που γίνεται, τελικά ακολουθεί το όνειρό του, που είναι να χορεύει και διδάσκει στους ηλικιωμένους χορό. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε, μετά από πόσες μέρες γυρίσματε, Άλεξ? Δύο. Δύο, κουραστικές. Ναι, ήταν αρκετά κουραστικές, ήταν 12 ώρες. Εντάξει, όμως έκανες μία ολόκληρη ταινία. Ναι, όχι, μικρή. Σε δύο μέρες. Ναι. Και είσαι ο πρωταγωνιστής. Ναι. Πώς γίνεται? Πολύ καλά. Μ' αρέσει που είμαι ο πρωταγωνιστής. Ελπίζω να ξανά είμαι πρωταγωνιστής σε κάποιες ταινίες. Πόσο χρόνο είσαι? 25. 25. Μακάρι όλοι οι 25 χρόνοι να ήταν πρωταγωνιστές έστω και σε μία ταινία μικρού μήκους. Αλλά να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη εμβέλεια, γιατί είναι για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να. Είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι πολύ που θα βγει αυτό το ταινιάκι έξω. Ξέρω ότι θα σε βρουν Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί. Ναι, ακούγεται λίγο φρικιαστικό, αλλά εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου ευχηθώ να έχεις ό,τι καλύτερο στην ζωή σου, στην καριέρα σου και μέσα από εσένα και οι υπόλοιποι νέοι να δουν ότι όντως μπορείς να προσπαθείς να πηγαίνεις μπροστά. Να. Χαιρετήσουμε. Ναι. Bye.